Σε μια εποχή που οι αυξήσεις είναι αυτές που θα δούμε τώρα, κάποιος δεν θα έχει τη δυνατότητα ούτε για τα βασικά. Ακριβώς. Όταν αυξάνεται το ψωμί, το κουλούρι, και δεν είναι αυτό τώρα λαϊκισμός, είναι μια πραγματικότητα των αριθμών. Ελάτε να δούμε τις τιμές αυτές. Κωστή, έχουν ξεκινήσει και είναι ένα κύμα αυξήσεων που έχει φανεί. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε και τα στοιχεία για επόμενο κύμα αυξήσεων. Μιλάμε τώρα λοιπόν. Όταν μιλάμε για τις τιμές στα ράφια και στους πάγκους της λαϊκής, τα λαχανικά 21% αύξηση, το ελαιόλαδο 19%, ηλιέλαιο 30%, κάπου εκεί κοντά ανεβαίνει και το ελαιόλαδο βέβαια, τυριά 15%, ζυμαρικά 13%, αρνί κατσίκι 18%, κοτόπουλο 10%, ψάρια 8%, αυγά 4%, γαλακτομικά 5%. Αυτά έχουν συμβεί ήδη. Είναι αυξήσεις που έχουν επιβληθεί στα προϊόντα. Είναι γραμμένα. Είναι, ναι, προχωράμε. Περάσει από τους προμηθευτές. Mm-hmm. Δεν λέμε τώρα η παραγωγή, τι νέο κύμα αυξήσεων στη συνέχεια, μετά από 2 μήνες, μπορεί να δούμε να εξελίσσεται. Και σοκολάτες 5%, στην ουσία ό,τι χωράει στο καλάθι. Αλεύρι, που είναι για το ψωμί, και βασικό, μια σειρά από άλλα παρασκευάσματα, μέλι, όσπρια. Οι φακές από 0,96 πέρυσι πήγαν στο 1,15. Να πούμε ότι αριστερά στη στήλη είναι τιμές από το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η διαφορά είναι εμφανής. Το μέλι πρέπει να πούμε ότι είναι από 9,5 ευρώ στα 12 για την ακρίβεια. Α, παιδιά, φακές... τι έχουμε κάνει εδώ, είναι λάθος η κάρτα. Εντάξει, ναι, πάντως... Είναι όλα 1,15, είναι λάθος η κάρτα. Πάρτε τι. Άρα το μέλι στα 12 ευρώ από 9,5 και φακές στα 3,20 από τα 2,83. Mm-hmm. Και η βενζίνη βέβαια τραβά την ανηφόρα. Και εκείνη έχει φτάσει. Δείτε και παραδείγματα. Πέρυσι, Οκτώβριο ήταν, να κάνουμε τη σύγκριση, στο 1,4. Οκτώβριος φέτος, 1,765 πανελλαδικά μέσος όρος. Mm. Αυτό σημαίνει αλλού ακριβότερα. Όχι 1,765 στο όπου χωριό μου, στην Κρήτη 2,2. 2,2 στην Κρήτη. Τι λες τώρα. Στο χωριό μου απομακρυσμένα 2,2. Και για να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ. Κοιτάξτε και το ρεζερβουάρ παράδειγμα. Πέρυσι 85 ευρώ για το γέμισμα, φέτος 105-106 ευρώ. Συν 20 ευρώ και στο κάτι γέμισμα. Παραπάνω. Σκεφτείτε αθρηστικά στο χρόνο. Χιλιόμετρα που μπορεί να κάνει. Και αν κάνουμε αθρηστικά και το γέμισμα στο ρεζερβουάρ και το γέμισμα στη σακούλα στο σούπερ μάρκετ, mm-hmm. σε μία χρονιά άνθρωποι με τα λεφτά που είπατε, Νίκο, ή και με μεγαλύτερους μισθούς. Είναι άλλος ένας μισθός. Το κόστος για την ακρίβεια. Μα πλέον μένουν όλοι μαζί σχεδόν στις οικογένειες, όπως παλιά. Δηλαδή τα χρήματα αυτά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν ένα νοικοκυριό. Και έτσι μοιράζονται τα έξοδα. Που το ξέρετε κι εσείς, ότι εκτός από αυτές τις αυξήσεις, ξεπαγώνουν υποχρεώσεις του παρελθόντος. Ναι. Που σημαίνει τρέχουν υποχρεώσεις που μέσα στον κορονοϊό δεν τις αντιμετώπιζε. Θα τα πούμε σε λίγο. Και έρχονται και αυτά μπροστά. Θέλω να παρακολουθήσουμε. Πρατηριούχος, τι είπε για την αύξηση. Ιδιοκτήτης φούρνου, τι είπε για την αύξηση. Και ένας ιδιωτικός υπάλληλος, με ένα μισθό που λέει και πάλι καλά που δουλεύω. Πώς τα ζει όλα αυτά, δείτε. Τι έχετε ανατιμήσει στο μαγαζί, τι έχει αυξηθεί? Τα πάντα. Πλην του καφέ που είμαστε αναμονή, όλα τα υπόλοιπα έχουμε αναγκαστεί και έχουμε ανεβάσει τιμές. Σε όλα. Πόσο? Προσπαθούμε όσο δυνατόν λιγότερο. Γιατί στηρίζουμε τον κόσμο που έρχεται και μας στηρίζει και αυτούς με τη σειρά του. Και τώρα το πετρέλαιο, από τη στιγμή που ξεκίνησε από τις 15 του μηνός, όπως όλα τα καύσιμα, καθημερινά έχουμε και στο πετρέλαιο θέρμα της αύξησης. Καθημερινά. Μικρή, αλλά καθημερινή. Κάθε μέρα και στο σούπερ μάρκετ που πάμε λόγω των παιδιών κιόλας, κάθε μέρα διαφορετικά τα μπελάκια. 10 λεπτά πάνω, 30 λεπτά πάνω. Ανάλογα. Βγαίνουν αυτά τα χρήματα από το μισθό? Με τίποτα. Ίσα-ίσα, για να μην πω με το ζόρι, λέμε ίσα-ίσα, γιατί δόξα τω Θεώ δουλεύουμε. Δόξα τω Θεώ δουλεύουμε, ίσα-ίσα. Τι ήθελες να πεις, Νίκο? Ποια είναι η άσκηση που πρέπει να τη λάβει πολύ σοβαρά υπόψη και το Υπουργείο Ανάπτυξης, που πιστεύω ότι ο Υπουργός είναι από πάνω από το πρόβλημα αυτό. Πολύ φίλος μου με δικιά του πιτσαρία μου λέει, το αλεύρι αυξήθηκε 15%. Το τυρί 15-20%. Εγώ έχω την πίτσα, μου λέει 9 ευρώ. Έχω το φούρνο και καίει όλη μέρα. Θα την κλείσω. Ναι. Θα την κλείσω. Γιατί ο φούρνος εκεί δεν είναι ανοίγω-κλείνω. Είναι τα δεδομένα. Είναι τα δεδομένα. Όταν πληρώνει ρεύμα 3.000 ευρώ το μήνα. Το φυσικό αέριο έχει διπλασιαστεί η τιμή του. Πρόσεξε, 3.000 ευρώ το μήνα με τις παλιές τιμές. Λέει τώρα που θα έρθει ο καθαριστικός, δεν ξέρω πόσο θα έρθει. Θα το βάλω, θα το κλείσω να τελειώνω. Μεγάλη πίεση. Πάλι φυσικό αέριο για οικονομικότερο. Πραγματικά είναι πιο ακριβό πια.